Πάμε στο θέμα. Σε ιδιώτες, πολεοδομίες και εφορίες. Και κανό μέσα στο Πασόκ έκανε ο Γιώργος. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Είναι Γιώργο οι γνωστές σπατάλες του Πασόκ. Με ειδικό όργανο κοπηλασίας που περιείχε νερό. Είναι Γιώργο. Κάτσε ρε παιδάκι μου, πώς το έκανε αυτό. Να σου εξηγήσω τι είναι. Το έχεις δει. Θέλεις. Δεν το ξέρω. Καλά, έχεις δει τέτοιο πράγμα. Σιγάρο Γιώργο, δεν είδα αυτό. Είναι πολύ απλό όργανο. Κάτσε μέσα στο νερό και κάνεις κοπηλασία. Πισίδε, όχι, πισίδε. Καμία σχέση. Λοιπόν, άκουσα. Τι? Αυτό το όργανο Γιώργο είναι ένα όργανο κοπηλασίας. Είναι κοπηλατική νερού λέγεται, για να σας καταλάβετε. Και είναι η κοντινότερη προσομοίωση στο άθλημα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Στο πω απλά, αν κάνεις κανό και είσαι σπίτι σου και δεν μπορείς να πας στη θάλασσα να κάνεις κανό, θα πάρεις αυτό το μηχάνημα, ακριβώς αυτό εδώ. Αυτό. Ναι. Αν μπορείς, γυρίσα το λίγο. Αυτό. Λοιπόν, τι κάνει είναι αυτό το ακριβώς αυτό εδώ το μηχάνημα. Εδώ έχει νερό. Εδώ έχει νερό. Κάθεται λοιπόν ο κύριος ο Γιώργος καθόταν εδώ. Ποπός εδώ, ξεράκια μπροστά, τραβάει λοιπόν και τραβάει το βάρος. Είναι ακριβώς το ίδιο σαν να είναι στη θάλασσα. Βλέπεις κάτω εδώ που λέει water. Γιατί θάλασσα. Για να μας πάει στη θάλασσα. Γιώργο, θα με τρελαίνει. Για να μάθει, Γιώργο, θα με μάθει. Έχασε το πέλεγο και έχει όχι αυτό. Γιατί δεν πήγε στη θάλασσα, γιατί είχε δουλειά. Είχε να ασχοληθεί με την κρίση τη χώρα. Είναι τόσο απλό. Μην ξεχνά ότι τώρα ο κύριος Παπανδρέου θα πάει στο Χάρβαρντ να διδάξει για την κρίση. Πώς μπορούμε να την αποφύγουμε. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Το έχει μέσα στο Πασόκ αυτό. Τι λέει το ρεπορτάζ. Κανό μέσα στο Πασόκ έκανε ο Γιώργος. Μέσα στα, κυρίες και κύριοι, μέσα στα γραφεία του Πασόκ υπάρχει ένα υπερσύγχρονο γυμναστήριο, όργανα. Το οποίο γυμναστήριο... 130 εκατομμύρια ευρώ η μαύρη τρύπα του κόμματος. Επιτροπή από 4-20 ανέλαβε να λύσει το μυστήριο του οικονομικού... 4-20 φωνάξανε, για να λύσουν τα οικονομικά του Πασόκ. Πες μας για το κανό τώρα. Τι να σου πω, από πού να ξεκινήσω. Φορούσε και το καπέλο που βάλω την μπαντάνα, όπως τη λένε. Φαντάζεσαι μέσα στο γραφείο με την μπαντάνα. Αυτό ήταν το καλύτερο. Λοιπόν, πάμε να σα εξηγήσω περί τίνος πρόκειται. Ναι. Στο Πασόκ, στο κόμμα στο Πασόκ, κυρίες και κύριοι, έχουν πληρώσει εσείς, εμείς όλοι μας, γυμναστήριο υπερσύγχρονο, υπερσύγχρονο, το οποίο, Γιώργο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι Ολυμπιακών προδιαγραφών ως προς τα μηχανήματα που έχουν. Αυτά εδώ ήταν τα μηχανήματα. Λοιπόν, τα μηχανήματα είναι αυτά που δείχνει ο Γιώργος. Μαθαίνω ότι το Πασόκ θα το διαψεύσει αυτό. Την εμφάνιση. Τι να διαψεύσει, καλέ, που είναι το γυμναστήριο αυτά τραβηγμένα μέσα, το ρεπορτάζ. Όλα αυτά εδώ. Τη στολή που φοράει, την είδες. Η γάμπα έξω όμως. Λοιπόν, αυτό το μηχάνημα που βλέπεις έχει 1.900 ευρώ. Αν λοιπόν δεν έχεις τη δυνατότητα να πας να κάνεις κανό, όπως πήγαινε ο κύριος Γιώργος, ο κύριος Παπανδρέου, από εδώ και από εκεί και να κάνεις κανό, και έχεις δουλειά στο Πασόκ, παίρνεις μες στο γραφείο του Πασόκ, παίρνεις το κλειδάκι, πας κάνεις τη γυμναστική σου, σαν να είσαι στο νερό κανονικά. Συνεχίζω λοιπόν. Το γυμναστήριο αυτό. Ναι. Είναι υπερσύγχρονο, έχει τα πάντα μέσα. Το είχε ο κύριος Παπανδρέου στην Ιπποκράτους. Λοιπόν, αν θυμάσαι, είχε τώρα, γίνει σκάνδαλο, πολύ μεγάλο σκάνδαλο με αυτό. Δεν μπορώ, Μάγδα, συνεχίζω. Θυμάσαι που είχε πάρει και ένα ποδήλατο 15.000 ευρώ. Ένας το ποδήλατο 15.000 ευρώ το θυμάσαι που είχε πάρει. Όχι. Το θυμάσαι. Να στο θυμίσω κι αυτό, ή θα σε συγχύσω. Ήταν με τιτάνιο. Για να είναι ελαφρύ. Ένας λαός με σκυμμένο το κεφάλι, ένας λαός ταπεινωμένος, με 14 μειώσεις στις συντάξεις, με 9 έκτακτες φορές, με 72 φόρους, με οριζόντιες περικοπές, με 1.002 βάσανα, με απίστευτες ιστορίες και να διαβάζουμε τέτοια πράγματα.